βρισκόμαστε στο Σύνταγμα σήμερα, όπου οι άνθρωποι της εστίασης, οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες βρίσκονται εδώ για να διατρανώσουν αυτό που νιώθουν, να βγάλουν από μέσα τους αυτό που νιώθουν, την κατάρρευση δηλαδή του χώρου και το ότι βρίσκονται αβοήθητοι. Η πραγματικότητα είναι ότι ενώ ο κλάδος μαζί με τον τουρισμό και τα συναφή επαγγέλματα, όπως και τον καλλιτεχνικό χώρο, έχουν στηριχθεί περισσότερο από την πανδημία, η κυβέρνηση αδιαφορεί επιδεικτικά και στην πραγματικότητα αφήνει ένα κλάδο με τόσους εργαζόμενους και τόση συνεισφορά στο ΑΕΠ να καταρρεύσει. Είχε την ευκαιρία, είχε τα μέσα, είχε τον ανοιχτό διάδρομο, τα χρήματα και το ρυθμισμένο χρέος να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους που υποφέρουν περισσότερο από την κρίση. Είναι επιλογή της κυβέρνησης τελικά να διαφορεί και να στηρίζει μόνο πραγματικά εκεί που υπάρχουν συμφέροντα δικά της. Πρέπει όλοι οι Έλληνες να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ταυτόχρονα με το νομοσχέδιο της παιδείας που σε λίγο οι φοιτητές, οι μαθητές και όλος ο χώρος το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ψηφίζεται, να σταθούμε αλληλέγγυο ένας τον άλλον, γιατί η κυβέρνηση αυτή θα εξοντώσει τους πάντες για στα πόδια των συμφερόντων τα οποία τη στηρίζουν και τα εκπροσωπεί. Νομίζω ότι η αλληλεγγύη είναι το όπλο του ελληνικού λαού σήμερα.